unboxing και πρώτες εντυπώσεις για το τελευταίο παιχνίδι του Tom Lehman, το Dice Realms, το οποίο έρχεται από την Rio Grande Games σε αυτό το αρκετά μεγάλο κουτί. Και όπως βλέπετε, αντί για μια υδρόγειο σφαίρα, υπάρχει ένα ζάρι το οποίο έχει πλευρές από τις οποίες μπορεί να διακρίνει κάποιος ήδη κάποιες πόλεις, κάποιες φάρμες και κάποια άλλα στοιχεία. Και ταιριάζει με τον τίτλο Dice Realms. Πρόκειται για ένα παιχνίδι για 2-4 παίκτες. Διάρκειας περίπου 45-60 λεπτά, δεν κρατάει πολύ. Έχει βάρος περίπου 2,5/5 και ηλικίες 14 και πάνω. Κανόνες του δεν είναι καθόλου πολύπλοκοι, ούτε είναι μεγάλη σε διάρκεια. Ξαναλέω, σχεδιαστής είναι ο Thomas Lehman, δεν χρειάζεται συστάσεις και η εταιρεία είναι Rio Grande Games. Το παιχνίδι ανήκει στην κατηγορία παιχνιδιών που έχουν ζάρια, που έχουν ανάπτυξη και προσπαθεί να μαζέψει πόντους νίκης με αυτά που θα φέρνεις από στα ζάρια σου. Τα ζάρια είναι πλήρως αναβαθμιζόμενα. Μπορείς να τοποθετήσεις από τις πλευρές του ζαριού διαφορετικές faces, διαφορετικές προσώψεις, έτσι ώστε να χτίσεις και να αναπτύξεις ουσιαστικά το τι θα φέρνεις και να έχεις καλύτερα αποτελέσματα. Οι παίκτες λοιπόν προσπαθούν να βελτιώσουν, να επεκτείνουν τα μεσαιωνικά τους βασίλεια, το realms τους, όπως λέει και ο τίτλος, ενώ προσπαθούν επιπλέον να αντιμετωπίσουν αυτό που θα φέρνει το fate die, που θα είναι το ζάρι που θα καθιστά κάποια γεγονότα να συμβαίνουν. Το παιχνίδι κατά τη μεγαλύτερη του διάρκεια είναι ταυτόχρονο, δηλαδή οι παίχτες παίζουν ταυτόχρονα, έχει γρήγορη ροή και εύκολους κανόνες, ενώ έχει και κάποια πολύ πρωτότυπα και πολύ διαφορετικά περιεχόμενα. Πάμε να ανοίξουμε λοιπόν το κούτι και να δούμε τι υπάρχει μέσα. Το κουτί είναι αρκετά μεγάλο. Να το πίσω μέρος. Το παιχνίδι έρχεται με διάφορα inserts, διάφορα trays, όπως βλέπετε, γιατί πρέπει να μπουν όλα αυτά τα μικρά πλαστικά τμήματα τα οποία θα κουμπώνουν στα ζάρια, τα οποία μπορούμε να τα βάζουμε και να τα βγάζουμε με αυτά τα εργαλεία, έτσι ώστε να τα διαμορφώνουμε αντιστοίχως. Όπως βλέπετε, ρίχνεις τα ζάρια σου και το fade die, κάνεις reroll μέχρι ένα ζάρι, κάνεις εκτελήσεις επιθέσεις και απαντάς σε επιθέσεις με ασπίδες ή παίρνεις. Χάνεις αυτά που σου λένε να χάσεις, παίρνεις πόντους νίκης και σιτήρα και αναβαθμίζεις τα ζάρια σου, ανεβάζοντας τις πλευρές σου σε καλύτερες πλευρές, έτσι ώστε να συγκεντρώσεις πόντους νίκης και να κερδίσεις το παιχνίδι. Φυσικά το παιχνίδι έχει πολύ επαναπαιξιμότητα, γιατί εκτός από τα 668 faces που έχει συνολικά, που είναι οι πλευρές από τα διάφορα ζάρια, και όλα αυτά είναι πλαστικά κομμάτια όπως θα δείτε, έχει και διάφορα πλακίδια τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο ένας αριθμός κάθε φορά σε κάθε παρτίδα και κάνουν διαφορετικό το παιχνίδι. Έχει το προτινόμενο και έχει και πολλά να αλλάξουμε στην πορεία. Δυστυχώς για μένα δεν έχει solo. Θα ήθελα πάρα πολύ να έχει solo το συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά δεν έχει solo. Και έχω διαβάσει και κάποιες συζητήσεις του σχεδιαστή ότι ίσως κάποια στιγμή κοιτάξουν να βάλουν solo, αλλά σε πρώτη φάση δεν υπάρχει, ανάλογα το πώς θα τρέξει το παιχνίδι. Οι κανόνες του παιχνιδιού. Εδώ λοιπόν είναι τα ζάρια τα οποία κουμπώνουν αυτές οι πλαστικές πλευρές πάνω στις όψεις του ζαριού και φτιάχνουν τελείως προσαρμοσμένα ζάρια τα οποία αναβαθμίζονται. Εδώ εξηγούνται τα βασικά στοιχεία του παιχνιδιού, τι βλέπουμε στα σύμβολα, ποια είναι τα resource και πρώτες ύλες, τα αποτελέσματα, οι αναβαθμίσεις, τα πλακίδια ποντονίκης και ούτω καθεξής. Το παιχνίδι, έχω διαβάσει ήδη τους κανόνες, είναι πάρα πολύ εύκολο. Έρχεται με 18 fully customizable ζάρια. 4 μαύρα, 4 λευκά, 5 γκρι, 4 πράσινα και ένα red, ένα κόκκινο. 24 εργαλεία, μόνο ένα χρειάζεται ο κάθε παίκτης, απλά έχουν παραπάνω για να μπορούν να χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο για να μπορούν να βγάζουν και να βάζουν εύκολα τις πλευρές τις πλαστικές και να τις κουμπώνουν για να μην χρειάζεται να κάνει κάποιος με τα νύχια του. Διάφορα, 3 trays, το πάνω είναι το βασικό που έχει όλα αυτά εδώ και από κάτω είναι και για τις επεκτάσεις και για τα έξτρα στοιχεία και τα διάφορα πλακίδια. 35 randomizer tiles που μόνο 5 θα χρησιμοποιούνται κάθε φορά. Σύνοψη κανόνων, κάποια έξτρα πλακίδια, ποντονίκης και misery tiles και ούτω καθεξής. Εδώ εξηγείται λοιπόν πώς θα σετάρουμε το παιχνίδι, να βάλουμε τα περιεχόμενα στα διάφορα trays για να είναι εύκολο να το χρησιμοποιούμε. Πώς φτιάχνουμε τα ζάρια για να είναι έτοιμα για να ξεκινήσουμε με την αρχική τους μορφή. Τα πλακίδια εδώ εξηγούνται και ποια είναι τα προτινόμενα 1, 2, 3, 4, 5 που μας λέει να ξεκινήσουμε το παιχνίδι. Η ροή του παιχνιδιού, κάθε γύρος έχει 4 στάδια, το στάδιο που ρίχνουμε τα ζάρια, το στάδιο που συλλέγουμε, το στάδιο που κάνουμε αναβαθμίσεις και αν δεν είναι το τέλος, κάνουμε κάποιο κλίνα και προχωράμε στο τέλος. Ουσιαστικά δεν είναι κλίνα, προχωράμε στην επόμενη φάση για να ξαναξεκινήσουμε τον επόμενο γύρο. Η κάθε φάση εξηγείται, το ρολ, η ρήψη των ζαριών, το πώς διεκπεραιώνουμε το τι θα συλλέξουμε, πόντους νίκης και σιτηρά και το καθεξής. Εδώ εξηγούνται και οι επιθέσεις αντίστοιχα, μπορεί να είναι τριών ειδών. Μπορεί να είναι δηλαδή είτε για να χάσει σιτηρά από όλοι οι παίχτες, επιτίθεται σε όλους τους παίχτες, είτε για να χάσει κάποιο ζάρι προσωρινά για να έχει μόνο ένα ζάρι αντί για δύο ή παραπάνω που θα είχε και να σου καταστρέψει μια πλευρά ενός ζαριού που θα πρέπει μετά να την ξαναφτιάξει.
Εδώ λοιπόν εξηγείται και η φάση που συλλέγουμε, η φάση της αναβάθμισης. Πώς κάνουμε τις αναβαθμίσεις ανάλογα με το πόσο εικονίδια με βελάκια που έχουμε φέρει στα αποτέλεσμα των ζαριών μας, που είναι οι αναβαθμίσεις. Πώς δουλεύουν οι αναβαθμίσεις. Το check για το τέλος του παιχνιδιού και το τελικό σκοράρισμα να τελειώσει το παιχνίδι, που τελειώνει όταν τελειώσουν τα misery tiles ή τα VP tiles ή τα chips για, για τον grain, για τα σιτηρά. Random setup, πάντα πρέπει να έχουμε, αν διαλέξουμε άλλα 5 πλακίδια, ένα fate πλακίδιο, ένα attack πλακίδιο και ένα από το κάθε, κάθε γραμμή. Αντίστοιχα. Και εδώ εξηγούνται όλα τα. Δεν εξηγούνται, ουσιαστικά τα εξηγούνται πάνω στα πλακίδια τα έξτρα faces, οι έξτρα προσώψεις. Εδώ είναι κάποιες επιπλέον κανόνες για να μην υπάρχουν μπερδέματα και το round sequence. Πάμε λοιπόν να δούμε τι άλλο βρίσκουμε μέσα. Το θυμάμαι πόσα χρόνια αυτό το φυλάδιο της. Το διαφημιστικό της Rio Grande, το ίδιο ξανά και ξανά. Λοιπόν, υπάρχουν δύο και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν υπάρχουν τέσσερα τέτοια. Okay. Εδώ λοιπόν είναι το προτινόμενο setup που είναι πάρα πολύ ωραίο. Different paths, seek forgiveness later, protect the flock, friends in high places. Ουσιαστικά είναι σαν τα setup του Dominion, αν έχει παίξει κάποιος τον κυρίαρχο, το deck builder που έχει προτινόμενο setup. Αντίστοιχα έχει προτινόμενο setup recommended. Φυσικά μπορεί να διαλέξει ο καθένας ό,τι θέλει. Με βάση τους κανόνες που είπαμε, που δίνει πολύ ποικιλία και μια κατεύθυνση για το τι παιχνίδι θα, τι στυλ παιχνίδι θα είναι. Εδώ είναι τα πώς γίνονται τα random setup, και εδώ ουσιαστικά είναι οι βασικοί κανόνες του παιχνιδιού. Αυτό είναι από χαρτόνι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα ήθελα ωστόσο να έχω 4, γιατί να έχω 2. Είμαι περίεργος, δεν είναι και φτηνό το παιχνίδι. Λοιπόν, punch boards. Και εδώ να πούμε ότι. Αυτό είναι πάρα πολύ πρακτικό, γιατί με τόσα υπάρχει το master tray, το οποίο είναι αυτό εδώ, και υπάρχουν και τα extra trays, τα οποία είναι πάλι αυτά εδώ, για να μπουν όλα τα faces του παιχνιδιού. Εντάξει, που έρχεται με καπάκι και όλα θα μπουν στη θέση τους και θα είναι πολύ εύκολο για να τα χρησιμοποιήσει κάποιος και για το παιχνίδι, για να τα παίρνει την ώρα που παίζουμε, αλλά και για την αποθήκευση. Οπότε είναι πάρα πολύ βολικό αυτό. Και απαραίτητο μπορώ να πω, θα δείτε σε λίγο γιατί. Πριν δούμε τα υπόλοιπα, πάμε να δούμε λίγο τα punch boards. Μιλάμε για 35 randomizer tiles, τα οποία είναι αυτά εδώ, και τα βγάζω όλα. Το χαρτόνι δεν είναι linen finish, αλλά είναι αρκετά χοντρό και λίγο glossy βέβαια, λίγο γυαλιστερό, αλλά είναι πολύ ωραίες ποιότητες. Αν έχει πάρει κάποιος αντίστοιχα παιχνίδια της Rio Grande, ξέρει σε τι αναφέρομαι. Πάμε να τα μαζέψουμε όλα εδώ για να σας τα δείξω. Έχουν αυτή την πίσω όψη. Και είναι και αρκετά, αν σκεφτείτε ότι μόνο 5 θα χρησιμοποιήσουμε κάθε φορά, και μπορείς και να τα βάζεις και στο πουγγί για να τραβάς τυχαία μέχρι να τραβήξεις ένα κόκκινο, ένα fate eye και ένα για κάθε γραμμή, όπως λέει το παιχνίδι, για να είναι σωστό το setup. Οπότε, να είναι play raid. Θα τα δούμε λίγο από κοντά έτσι για το Artus. Το τι κάνει το κάθε. Το κάθε πλακίδιο δείχνει ουσιαστικά τα extra faces που θα μπουν μέσα στο παιχνίδι, έτσι. Αν δεν παίξουμε το προτινόμενο βασικό, και το τι κάνουμε όλα αυτά. Όμως επιπλέον έχουμε treasury tile, που κάθε παίχτης έχει ένα τέτοιο για να δείχνει αν έχει φυλάξει ένα νόμισμα ή όχι, και εδώ μαρκάρει με ένα δίσκο πόσα upgrades έχει ρολάρει σε αυτό το γύρο για να ξέρει πόσα θα χρησιμοποιήσει, δικαιούται να χρησιμοποιήσει ουσιαστικά. Μετά υπάρχουν τα πλακίδια σιτηρών σε αξίες 10. Αυτά είναι reroll tokens, μπορεί να τα δίνεις, να τα έχεις κερδίσει για να γυρίσεις να ξαναρίξεις ένα ζάρι πέρα από το ένα δωρεάν που δικαιούσε να ρίξει έτσι κι αλλιώς. Και αυτά είναι τα set and die aside, που το παίρνεις στο ζάρι και το βάζεις από τη μεριά που θέλεις. Μ' αρέσει πάρα πολύ σαν ιδέα αυτό, γιατί αν έχεις φροντίσει να τα πάρεις, είναι λίγο πιο ακριβά, μπορείς να πάρεις ακριβώς αυτό που θέλεις. Εδώ λοιπόν αυτά είναι τα πλακίδια πόντων νίκης που έχουν τη μορφή λιβαδιών, έτσι, dice realm το παιχνίδι εξάλλου, τα δεκάρια είναι μεγάλα. Τριάρια, διάρια και άση. Ενώ τα μαύρα είναι τα misery tiles, όταν πρέπει να πληρώσεις grain αν έρθει ο χειμώνας και δεν έχεις, παίρνεις μείον 2, που είναι μείον 2 πόντι για το τέλος. Δεν θες να το παίρνεις, έτσι. Αλλά μπορεί να αναγκαστείς να τα πάρεις. Okay. Και υπάρχουν και άλλα 3 punch board με ακριβώς τα ίδια στοιχεία.
με περισσότερα πλακίδια. Εδώ υπάρχουν και tokens για τα σιτηρά. Αυτά τα πλακίδια ουσιαστικά μπαίνουν όταν εξαντληθούν. Είναι ένας από τους τρόπους που μπορεί να τελειώσει το παιχνίδι, όπως είδαμε. Δύο και άσως εδώ. Το παιχνίδι, ξαναλέω, παίζει μέχρι 4 παίχτες, 2-4. Δυστυχώς δεν έχει solo. Δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν εύκολο να γίνει solo. Γενικά, νομίζω, ο Λίμαν δεν βάζει solo στα παιχνίδια του. Δεν είναι αμυγό solo designer, δεν ασχολείται με solo designing. Και το καταλαβαίνω, αν δεν μπορείς καλύτερα το να βάλεις κάτι για να το έβαλες, το έβαλες, αλλά εδώ νομίζω θα μπορούσε να υπάρχει τουλάχιστον με κάποιο high score ένα εύκολο σώμο, solo, ίσως και δημιουργηθεί κάποιον official. Γιατί η αλήθεια είναι ότι με τα ζάρια επίθεση έχει αρκετή αλληλεπίδραση ανάμεσα στους παίχτες, γιατί κάνεις ανάλογα με το τι θα φέρεις στο ζάρι, επιτίθεσαι στους άλλους παίχτες και πρέπει να έχουν ασπίδες για να μηνθούν οι άλλοι παίχτες ουσιαστικά. Και αν δεν έχουν, έχουν αρνητικό. Ωραία. Τα διάρκεια. Και γεια σας. Σχεδόν τελειώσαμε. Μειών 2 misery tokens. Reroll. Και set aside. Και τελευταίο. Είναι αυτό εδώ που έχει πάλι μια φορά, άλλη μια φορά ακριβώς τα ίδια. Ξαναλέω, είναι πολύ καλό το ότι έρχονται τα, υπάρχουν τα trays μέσα στο παιχνίδι που θα μπουν τόσο τα... Το πιο σημαντικό είναι τα dice faces, θα δείτε οι όψεις των ζαριών, οι πλαστικές, γιατί αν ήταν επίσης σακουλάκια για όλα αυτά θα ήταν μαρτύριο. Είναι must αυτό το tray που έχει εδώ, είναι απαραίτητο και πολύ χαίρομαι που το βλέπω μέσα. Επίσης το τετράγωνο μαύρο, πάλι θα μπορούσα να έχω κάνει κάτι καλύτερο εδώ, πιο custom, αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, αυτά είναι τα tokens όλα. Πάμε να δούμε λίγο τα 35 randomizer tiles. Δηλαδή, αυτό το face υπάρχει μέσα και αν το χρησιμοποιήσεις είναι το first και κάνει αυτό. Έτσι. Το grain trade, το dying sun, το quarantine, το plague, σου βάζει αυτό εδώ το face. Το cattle σου βάζει γελαδίτσες, τι γίνεται στο setup και τι γίνεται στο ad όταν παίζεις. Το holdings, war, κόκκινο είναι πολεμικό, pillage, nobles, πρόβατα, plenty, hero, grain robber, νομίζω είναι και βασικό αυτό, plow team, Castellan, Πατρόν, κερδίζει 4 νομίσματα όταν έρχεται αυτό. Και στο κολλάκι μπορεί να ξοδέψει την ενότητα για να πάρει από τους νίκης όσες φορές θέλεις να το κάνεις. Πάρα πολύ καλό. Και Monastery. Ενώ υπάρχουν και αυτά εδώ. Shrine, βάζει αυτό το face. Steward, Diplomat, Engineer. Gardener, Κυπουρός, Saboteur, Almshouse, Blacksmith, Aqueduct, Granary, Temple, ο Ναός, Monument, Matchmaker, Jack of All Trades, Fertile Valley, Bunker και Bandit. Οπότε καταλαβαίνετε ότι επειδή μόνο 5 θα χρησιμοποιούνται σε κάθε παιχνίδι και με βάση και με το randomizer που έχει από εδώ, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πάρα πολλές επιλογές για το τι μπορεί να γίνει. Προχωράμε. Ένα τεράστιο μπουγί το οποίο δεν είναι για την μπουγάδα μας. Όλο αυτό εδώ θα μπορούσε, ίσως είναι τα πιο μεγάλα μπουγιά που υπάρχουν. Είναι γιατί όλα αυτά τα πλακίδια μπαίνουν μέσα, τα ανακατεύεις και τραβάς μέχρι να βγάλεις 5 στις κατηγορίες που πρέπει.
Οπότε, OK. Σακουλάκια. Ίσως είναι για τα tiles αυτά εδώ. Και μετά, πάμε να δούμε τι βρίσκουμε μέσα. Ξεκινάμε με το... με τα token των σιτηρών, τα οποία είναι, όπως είναι και στο Agricola, αν θυμάμαι καλά, παρόμοιο, έτσι, ωραία τοκενάκια από σιτηρά. Και κάθε παίκτης έχει ένα τέτοιο κύλινδρο, τον οποίο όταν φέρνεις τα upgrade στο ζάρι που είναι το βελάκι προς τα πάνω, αν φέρει 3 upgrade θα το βάλω εδώ στο 3, οπότε το έχω για να θυμάμαι ότι μπορώ να ξοδέψω 3 upgrade, γιατί δεν μπορώ να φυλάξω upgrade από γύρω σε γύρω, για να αναβαθμίσω ζάρια. Πολύ ωραίο και πολύ πρακτικό. Επόμενο, θα δείτε ότι είναι αυτό το πουγγί εδώ, που έχει όλα τα πλαστικά ζάρια, τα οποία ο κάθε παίχτης εδώ θα ξεκινήσει με ένα λευκό και με ένα, αν θυμάμαι καλά, ένα λευκό και ένα μαύρο ζάρι, τα οποία τα προκατασκευάζεις, κοιτάξτε, έχουν θέσεις μέσα για να μπουν αυτά τα clips, έτσι, και να αποθηκευτούν και μπορεί να αγοράσει και άλλες ζάρια στο μέσα στην πορεία του παιχνιδιού. Οπότε έχουν παρόλο που δεν έχουν τις όψεις πάνω, έχουν αρκετό βάρος και ωραία αίσθηση, παρόλο που είναι πλαστικά και δεν είναι κάποιο άλλο υλικό. Φυσικά δεν θα μπορούσε να είναι κάποιο άλλο υλικό για να μπορούν να μπαινοβγαίνουν εδώ οι θέσεις αυτές. Όλα αυτά εδώ, το παιχνίδι μας λέει να τα βάλουμε εδώ πέρα, αυτά τα εργαλιάκια. Θα σας δείξω πώς δουλεύει. Χρειαζόμαστε μόνο 4, έτσι, ένα χρειάζεται κάθε παίχτης. Απλά λέει μέσα ότι ο λόγος που σου βάζει παραπάνω είναι ότι αν θαρούν αυτά, γιατί ουσιαστικά αυτή την πλευρά χρησιμοποιείς για να βάζεις και να βγάζεις. Αν κάποιος σπάσει, θαρεί, οτιδήποτε, αν κάποιος κάνει digging too much, όπως λέει μέσα στο rulebook, έχουν βάλει παραπάνω, νομίζω θα φτάσουν και θα περισσέψουν. Okay. Τα ζάρια επίσης είναι προκατασκευασμένα, οπότε και κάνεις reset στο τέλος του παιχνιδιού, οπότε ξεκινάς εύκολα το παιχνίδι, δεν χρειάζεται να τα φτιάξεις κάθε φορά, έτσι, μην θα γίνει μόνο την πρώτη φορά, ούτε να τα χωρίζεις όλα αυτά σε τμήματα όπως κάνω αυτή τη στιγμή τώρα, θα είναι πολύ πιο γρήγορο. Οπότε αυτό είναι το βασικό που παίζει πάντα και εδώ είναι για replayability τα extra face που θα υπάρχονται με τα υπόλοιπα. Πάμε τώρα να δούμε τα πουγιά, τα face που υπάρχουν. Και υπάρχουν τα λευκά, τα βασικά και τα χρωματιστά και κάποια έξτρα. Όλα αυτά είναι faces που θα μπουν εδώ. Οπότε βλέπετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά πραγματικά και ίσως γι' αυτό είναι και λίγο ακριβό το παιχνίδι, καταλαβαίνω. Πάμε να ανοίξουμε τα βασικά που έχει μέσα για να σας δείξω λίγο καταρχήν που μπαίνουν. Υπάρχει προκατασκευασμένο το που θα μπει. Εδώ θα μπουν τα πράσινα, εδώ θα μπουν τα κίτρινα, εδώ τα πορτοκαλί, εδώ τα γκρι και εδώ τα ροζ. Ενώ εδώ μπαίνουν τα destroyed faces που είναι εδώ, τα κόκκινα. Έτσι. Και εδώ οι μεριές του fate die. Ο καλύτερος τρόπος για να το κάνω είναι να κάνω μία παύση. Οπότε έβαλα απλά λίγα εδώ και θα σας ξαναπώ ότι έχουμε ακόμα αυτό το πουγγί, αυτό το πουγγί, αυτό, αυτό. Και αυτά που απλά σταμάτησα για μερικά δευτερόλεπτα, οπότε αυτό θα μου πάρει λίγη ώρα για να γίνει την πρώτη φορά να τακτοποιηθεί, αλλά ουσιαστικά θα φτιάξει ένα τρέι που θα τα χωρίσεις και μετά θα γεμίσεις και τα από κάτω τρέι. Και πώς φτιάχνονται τα ζάρια? Τα ζάρια λοιπόν, εδώ έχω φτιάξει ένα αρχικό ζάρι με τα faces που έχει, είναι πάρα πολύ ωραίο σύστημα. Όταν τοποθετείς κάτι, καταρχήν ξεκινάς έτσι, τα έχεις έτοιμα και ξεκινάς και παίζεις, έτσι. Στην πορεία του παιχνιδιού κάνεις upgrade όταν σου έρχονται αυτά εδώ. Θα εξηγήσουμε σε ένα βίντεο πώς παίζει. Και για να το αλλάξεις και να βάλεις ένα άλλο, το βγάζεις με τον πολύ απλό τρόπο. Αν δεν έκανε focus, θα το δείξω εδώ. Βάζεις αυτό εδώ, το βγάζεις, το σηκώνεις πολύ εύκολα, χωρίς καθόλου πίεση. Βάζεις απλά τον αντίχειρα σου πάνω για να το πετάξει και το αντικαθιστάς με ένα καλύτερο επίπεδο. Δηλαδή, επίπεδο με μία τελεία είναι κάτω γραμμή, δύο τελείες και τέσσερις τελείες. Αυτά δίνουν, οι δύο τελείες είναι ένα πόντο στο τέλος. Και οι τέσσερις είναι δύο πόντους. Η μία τελεία που είναι οι αρχικές δεν δίνουν τίποτα. Και φυσικά, ανάλογα με το τι θα κάνεις και τι θα βάλεις, αλλάζει πάρα πολύ το παιχνίδι, γιατί θα έχεις και επιθετικά ζάρια, θα έχεις μετά και τα έξτρα τα λευκά που δίνουν διάφορα άλλα στη γέννα με τα πλακίδια και το καθεξής. Πολύ ενδιαφέρον σαν σύστημα.
Θεωρητικά τουλάχιστον, δεν το έχω παίξει ακόμα. Το πρακτικό κομμάτι του development είναι πολύ ωραίο, γιατί θα μπορούσε να είναι λίγο fiddle αυτά, να μην είναι πάρα πολύ καλά, να παίζουν, να έχουν περίεργη αίσθηση. Έχουν πάρα πολύ ωραία αίσθηση, μοιάζει σαν συμπαγέ ζάρι και το αισθάνεσαι ωραία στο χέρι σου. Και επίσης το πιο βασικό είναι ότι αλλάζουν πάρα πολύ εύκολα, γιατί και στο Dice Forge επίσης θέλει λίγο προσπάθεια να αλλάξει τις πλευρές. Το είδαμε και εκεί, μου άρεσε πάρα πολύ το παιχνίδι που αλλάζει τα faces του ζαριού, αλλά εδώ αλλάζουν πάρα πολύ εύκολα και μπαίνουν επίσης πάρα πολύ εύκολα. Έτσι. Αυτό λοιπόν είναι το Dice Realms. Με την πρώτη ευκαιρία θα γυρίσουμε βίντεο για το πώς παίζει και play του για το παιχνίδι.